σημερινή μέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου φέρε αυτό το παιδί το κράνος του και μου λέει βάψτο. Τι θέμα του λέω, βαίνω. Δεν έχω ξαναβάψει. Βάψτο, σου έχω εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι έχω αυτά τα χρώματα Createx που είναι για αερογραφίες πάνω σε αυτοκίνητα, πλαστικά, κράνη, οτιδήποτε. Αλλά δεν έχω ξαναδοκιμάσει να ζωγραφίσω κράνος. Του λέω, είσαι σίγουρος? Ζωγράφισέ μου το. Με θέμα Venom. Οπότε, πάμε στούντιο σήμερα να ασχοληθούμε με αυτό. Λογικά αυτό εδώ κάτω το πλαστικό το μαύρο βγαίνει, αλλά δεν θέλω να το καταστρέψω του παιδιού. Είναι και καινούριο, μας έδωσε καινούριο κράνος. Δεν το έχει φορέσει, γιατί το μύρισα. Πρώτη μου απόπειρα θα γίνει λοιπόν σε καινούριο κράνος αερογραφίας. Πρέπει να μονωθεί σωστά, το πιο βαρετό κομμάτι είναι αυτό, αλλά πρέπει να γίνει πολύ σωστά. Τη ζελατίνα του την έδωσα, δεν τη χρειαζόμαστε ακόμα. Για να δούμε πώς θα πάει. Αν είναι κάτι που δεν μου αρέσει πάνω στη ζωγραφική, είναι η μόνωση. Σου πάει τα νεύρα. Ναι, ήρθε η ώρα του τρυψίματος. Πόσο είναι αυτό, 1000. Το ξύσαμε το κρανάκι, πάει, δεν γυαλίζει πια, είναι ματ σαν το δικό μου και είμαστε έτοιμοι για τη ζωγραφική. Το σκίτσο, από πού ξεκινάμε? Πρέπει να κάνουμε το στόμα του Venom έτσι εδώ. Λογικά πρέπει να περάσω μια άσπρη βάση. Ξέρω ότι το στόμα θα ανέβει μέχρι εδώ πάνω, εδώ θα γεμίσει με δόντια όλο. Δόντια, δόντια. Πρώτο layer. Πρέπει να το στεγνώσω τώρα. Επειδή δεν πολύ βολεύει η κατάσταση, άλλη μια πατέντα. Θα την βολέψουμε αλλιώς. Το έχω πάρει από φωτιστικό αυτό και έχω βάλει το κεφάλι κούκλας κομμωτικής, η Cindy. Θα την κουρέψουμε. Γιατί δεν μπορώ να το κρατάω. Έπιασε. Μια χαρά. Τι είναι αυτό που θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχουμε σκιτσάρει τώρα εδώ πέρα το χαμό στο περίπου του Venom. Αν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται εδώ, πρέπει να γίνουν δόντια κάπως. Λίγο με το μολυβάκι. Βλέπουμε το κράνος ότι υπάρχει τέτοιο κράνος, το βγάζει η εταιρεία, αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε έτσι. Εμείς θέλουμε να ζωγραφίσουμε κάτι σαν αυτό. Κάτι σαν αυτό. Να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Χάνεσαι στο στόμα του Venom. Σκέφτομαι αν θα είναι με πινέλα ή με αερογράφο. Θα έχει αερογράφο, αλλά με πινελάκι με βολεύει να κάνω μερικές λεπτομέρειες. Πώς θα τις κάνω? Με πινελάκι λίγο στην αρχή για να καταλάβω τι γίνεται. Πρέπει να είναι πολύ λεπτές οι στρώσεις, να μην γίνει ανάγλυφο μετά. Να το περάσω και αερογράφο. Καλή τύχη. Κάπου εδώ θα βοηθήσω λίγο την κατάσταση με voice over, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν πολύ μιλούσα, δεν εξηγούσα τίποτα. Βασικά ήθελα να τελειώνουμε, γιατί ξέρω ότι έχω πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Περιττό να πω ότι αυτό το project με το κράνος μου πήρε πολύ χρόνο για να το τελειώσω. Μου πήρε 2 μέρες συνολικά για να το ζωγραφίσω και άλλη μία το βερνίκωμα. Σε αυτό το στάδιο αρχίζει να ξεχωρίζει λίγο το στόμα του Venom, η πλαϊνή μεριά δηλαδή. Αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, αυτή η γλίτσα του, που σε μερικά σημεία είναι κλειστό, αλλού φαίνεται το από μέσα. Ναι, όλα αυτά τα ωραία του Venom. Και είμαι στη φάση που μόλις συνειδητοποιώ πως όλες αυτές οι λεπτομέρειες που κάνω, highlight, γαλάζια, μπλε, σκούρα και όλα αυτά, θα πρέπει να τα κάνω και από την άλλη μεριά, επειδή είναι γύρω-γύρω. Αλλά πρώτα πρέπει να τελειώσουν τα δόντια.
Ας προχωρήσουμε στο υπόλοιπο κράνος που είναι τα δόντια από μπροστά. Να σχεδιάσουμε πάνω κάτω πώς θέλουμε να είναι. Πολλά δόντια. Αυτό το κράνος τα έχει μετρημένα τα δόντια του. Εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Γαμώ τα δόντια, είναι πάρα πολλά, φίλε. Είναι πάρα πολλά δόντια. Όπως καταλάβατε, ο τρόπος που σκέφτηκα να το κάνω είναι να βάψω πρώτα τα δόντια με το βασικό τους χρώμα όχρα με πινέλο και μετά με τον αερογράφο να του βάλω τις σκίες, δηλαδή τα σκούρα και τα highlights, τα ανοιχτά. Πρώτα όμως σειρά έχει να δούμε η γλώσσα. Πώς θα σχεδιαστεί η γλώσσα? Ακόμα δεν το έχω αποφασίσει αν θα βγάλουμε τη γλώσσα απ' έξω. Πάλι καλά πιάνει το μολύβι. Το στόμα θα πάει κάπως έτσι εδώ. Πρέπει να είναι και ίδιο γάμο. Κάπως έτσι. Άσπρα φουλ. Πάνω στη γλώσσα έχει λίγο σκούρο κόκκινο. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το στόμα του Venom. Και τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη μέρα του project. Προσπαθώ να δω αν όλες οι επιφάνειες είναι λίες και δεν έχουν μπιμπίκια, γιατί όταν θα μπει το βερνίκ θα φαίνεται πολύ άσχημο. Εδώ, χωρίς να ρωτήσω το παιδί, αποφάσισα να το κάνω και τα μάτια στο κράνος, στο πάνω μέρος. Βάζω λοιπόν την άσπρη μου βάση ξανά, τοποθετώ το χαρτάκι μου στο σχήμα του ματιού το αντίθετο που είχαμε κόψει και ψεκάζω με μαύρο όλο το υπόλοιπο ώστε να μείνει καθαρό μόνο το άσπρο σχήμα του ματιού. Και η κρίσιμη στιγμή που βγάζεις το χαρτάκι και βλέπεις πως όλα είναι κομπλέ. Βγάζω και το άλλο. Σίγουρα το μάτι δεν θα το αφήνα έτσι. Προσθέτω σκιές με τον αερογράφο. Άσπρο πάλι φωτεινά. Όλη την ώρα σκιές και highlight. Σκιές και highlight. Αυτό παίζει ο αερογράφος. Όσο για το πίσω μέρος του κράνους, σίγουρα θα σβήσω το λογότυπο της μάρκας, της εταιρείας του κράνους. Και το παιδί μου είχε πει: κάνε ό,τι γουστάρεις, κάνε ό,τι θέλεις. Βάλε το δικό σου λογότυπο, θα με τιμήσει, λέει. Εγώ σκέφτηκα όμως ότι θα πηγαίνει πιο πολύ με το θέμα να κάνω το λογότυπο του Venom. Πώς θα το κάνω τώρα αυτό? Κόβοντας ένα stencil μόνος μου σε ένα α4 χαρτί χωρίς πλαστικοποίηση για πιο γρήγορα. Πάντα πριν κολλήσω ένα stencil σε κάποια επιφάνεια, βάζω από πίσω λίγο κόλλα σε spray. Είναι αυτό που χρειάζεται για να μην κάνει άχνες. Πάλι μπορεί να κάνει, αλλά προστατεύω και με χαρτοτενία για να είμαι σίγουρος και ψεκάζω με άσπρο. Έτσι πιστεύω πως θα πηγαίνει καλύτερα. Κάνω κάποιες μικρές διορθωσούλες και οπ,
Τι σκέφτηκα τώρα εδώ πέρα, ότι χρειάζεται λίγο υφή. Και τι είχαμε μάθει σε ένα προηγούμενο tutorial, ότι υπάρχει το κόλπο με το καλσόν. Σκέφτηκα λοιπόν να φορέσω το καλσόν και να ψεκάσω μερικές άχνες από πάνω με σκούρο και άσπρο, γαλάζιο, για να δημιουργήσει αυτή την υφή. Στο γάλσιμο τώρα είναι το θέμα. Ψσσ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 σ
Μη του κάνεις τίποτα άλλο εκεί. Τίποτα. Αλλά τελικά το έκανα. Θυμήθηκα ότι είχα αρνητικά αυτοκολλητάκια με το σήμα μου και ψεκάσαμε το λογότυπο από κάτω. Και αφού ξεκίνησα να καθαρίζω τον τόπο, είχα λερώσει ακόμα και την οθόνη, το γραφείο μου, τα ράφια παντού είχαν πέσει μπογιές. Καταλαβαίνουμε ότι η ζωγραφική, το δικό μου κομμάτι, έχει τελειώσει. Μετά από πολλές ώρες, τελείωσε το βάψιμο στο κρανάκι, παιδιά. Δεν θα σας το δείξω με λεπτομέρειες ακόμα, γιατί πρέπει να βγουν οι ταινίες. Θέλω τόσο πολύ να τις βγάλω, αλλά δεν μπορώ ακόμα. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το προστατέψουμε αυτό. Πρέπει να περαστεί βερνίκι. Καλύτερα θα ήταν να μην το βερνικώσω μόνος μου. Πάμε τώρα να δούμε 2-3 φούρνους που πεινάω. Να δούμε αν θα το... Έχει και εδώ φανοπία. 3 είναι πάνω εδώ στη Δημοκρατία. Κάποιος θα μας το βερνικώσει. Καλύτερα να μην το κάνω μόνος μου. Όπως και έγινε, το πήγαμε στο Λάζο και μας έφτιαξε. Δεν πέρασε μία ώρα και το κρανάκι ήταν έτοιμο. Βερνικωμένο, γυαλιστερό. Πιστολάτο. Το πήραμε το κράνος. Πήραμε το κράνος. Πάμε σπίτι να το βγάλουμε τους μονομονώσεις. Ανυπομονώ να δω τι έχουμε κάνει. Με τις ταινίες δεν μπορείς να καταλάβεις. Βγάλαμε τις ταινίες για να δούμε τώρα τι κάναμε. Put them in their place. I'ma have to set them straight. You don't know me. You don't know where I'm from or what I had to do to get this play. Hey, let me paint a picture. Everybody dissing, acting like it wasn't cool to listen. Now look at me. I say now look at me. Let me get it started. Yo. Λάτος. Ήρθε. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος, φίλε. Δεν μπορώ να περιμένω. Ορίστε. Πάρτο. Δε, απλά, φίλε, σε λατρεύω, αλλά καθένα είναι κόσμημα. Ζελατίνα, πρέπει να μου φέρεις ζελατίνα να το τραβήξουμε. Θα βάλω ζελατίνα, κοίτα, θα μπορώ να κάνω κάτι πιο πρακτικό τώρα, περίμενα, κοίτα, πω, αλλό. Το δεν το είχα πατήσει. Φίλε, δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Σ' αρέσει? Φίλε, το λατρεύω, όχι απλά μ' αρέσει, είσαι ο Άγιος Βασίλης μια φέτος. Ωραία, κομπλέ. Ω! Πω! Τέλειο, ε! Γαμάτο! Μια φημένη ζελατίνα. Τι χρώμα θες να βάλεις ζελατίνα? Επειδή αγαπάμε και Rocket Dust και εδώ πέρα και ατεχάδες, μάλλον θα βάλω γκρι. Λοιπόν, έχω να πω κάτι για τον Dave, το φίλο μου. Με λέει με αυτό το κράνος πλέον καφετεριάκια. Φίλε, μόνο καφετεριάκια σε επιβεβαιώνει. Αυτό να ξέρεις. Σ' αγαπώ πολύ! Τέλειος, μπράβο! Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσπάθεια να κάνω αερογραφία πάνω σε κράνος. Το παιδί έμεινε ευχαριστημένος. Μου πήρε πολύ χρόνο. Όσοι παραπονιόσασταν για τα καπέλα ότι δεν τα ετοίμαζα, τώρα καταλάβατε γιατί. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε το κράνος. Σχολιάστε μου εντυπώσεις. Το παιδί μόλις μας έστειλε βιντεάκι με ζελατίνα φορεμένο το κράνος. Δείτε το. Ryan's been the dumbest since day one. Said I went to shit, then my mama said pray, son. I ain't got no hidden motives, I'ma get a bullet, fill it with some folders, then pull that motherfucker till they wake up, straight up. Και θα τα πούμε στο επόμενο.